αφού λύσαμε ένα μικρό τεχνικό προβληματάκι που έχουμε. Τρίτη σήμερα, 8 και 13 αυτή τη φορά. Ναι, λίγο καθυστερημένα. Κάντο πράξη με το Χρόνι τον Τάγιο. Και το Γιώργο Βαλασκατζή. Πάμε λοιπόν, πριν το ξεχάσουμε, το βασικό το δικό μας. Ναι. Περιμένουμε να παραδώσουμε καπάκια αυτή την εβδομάδα. Οπότε, όσα καπάκια έχετε μαζέψει, θα είμαστε εμείς με το Χρόνι την Πέμπτη από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα έξω. Θα είμαστε στη γύρα. Θα είμαστε στη γύρα σε όλη τη Νέα Σμύρνη. Μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο, να μας στείλετε μήνυμα για να κανονίσουμε να περάσουμε και από εσάς. Γιατί περιμένουμε Παρασκευή ή Σαββατοκύριακο να παραδώσουμε. Έτσι, έτσι, έτσι. Πάει αυτό. Πάμε λοιπόν. Πάμε, ναι, είχαμε διάφορα έτσι. Βλέπουμε πολύ ασύλλους συλλόγους. Παρόλο που είμαστε κλειστά τόσο καιρό, έχουμε αρχίσει πάλι. Θα πω τις εκδηλώσεις. Πιο ευαίσθητες, αν μπορούμε να τις πούμε, εκδηλώσεις. Νομίζω ότι με όλο αυτό καταπιέστηκαν και οι, οι εκδηλώσεις των συλλόγων. Και όσο να είναι, είναι όλοι έτσι οριακά και θέλουν να βγουν έξω, να τα κάνουν όλα, να τα σπάσουν, που λένε. Που λέτε εσείς οι νέοι. Αυτές τις μέρες και τις επόμενες εβδομάδες θα περιοριστούμε σε αιμοδοσίες. Έτσι. Χθες, θα το ρίξουμε έξω. Ναι. Χθες διεξήγαγε αιμοδοσία ο Εμπορικός Σύλλογος Νέας Μύρνης μαζί με την Ένωση Προσκόπων της Νέας Μύρνης. Η αιμοδοσία έγινε στο Γαλαξία και συγκεντρώθηκαν 30 φιάλες αίματος. Πολύ χρήσιμο. Πάντα μια εξαιρετική κίνηση αιμοδοσία από όποιον και αν γίνεται. Καλά, κάτσε, περίμενε για να μην λες τα ίδια, γιατί θα πω και για άλλες δύο αιμοδοσίες που θα γίνουν. Α, μάλιστα. Για να μην λες τα ίδια κάθε φορά. Προετοίμασέ με, ότι έχουμε πολλές. Εντάξει, ωραία, παρακαλώ κύριε Βαλασκατζή. Λοιπόν, αυτή την είχαμε χθες, έγινε. Δευτέρα, πώς είχαμε χθες, 29. Ναι. Και έχουμε και δύο αιμοδοσίες που θα γίνουν. Η μία είναι από τη Λεόντια Σχολή, που θα γίνει την 3η 6 Απριλίου. 8.30 με 1.30 το πρωί. Σημειώστε τα. Και έχουμε και άλλη μια εθελοντική αιμοδοσία από το 12ο Γυμνάσιο, Δημοτικό Λύκειο. Το Σάββατο 17 Απριλίου στις 10 το πρωί και θα διαρκέσει μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Μια χαρά λοιπόν. Άρα, λοιπόν, άρα, καταλήγουμε. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία, όποιος και αν την κάνει. Είναι ευχάριστο ότι γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις, να το πούμε, έτσι. Σίγουρα τις προτιμούμε από άλλες εκδηλώσεις που ήμασταν συνηθισμένοι στη Νέα Σμύρνη. Εντάξει. Νομίζω είναι πολύ πιο χρήσιμες και στην ουσία του πράγματος. Δεν μιλάμε για κάτι που... Εντάξει, δεν είναι και σαν κοπιπίτας, αλλά κάτι κάνει. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ που δεν είχαμε πίτες. Δηλαδή, πραγματικά... είχα απειβδίσει με αυτό το θέμα με τις πίτες που πηγαίναν όλοι. Ωραίοι, παρφουμαρισμένοι, σαν τους Μαϊντανούς, άσχετα, άμα μπορεί να μην ξέρανε κανέναν. Πηγαίνανε, όπου πίτα τραβάγαν όλοι. Δηλαδή, ίσως να είναι το μοναδικό θετικό από την καραντίνα. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά, εντάξει, αν όχι το μοναδικό, μπορεί και κάπου αλλού να βοήθησε, αλλά... Επιτέλους δεν γίνανε πίτες και δεν μαζευόντουσαν όλοι απλά για να πάνε και να μαζέψουν να βγουν σε σταυροφορία, να το πω έτσι. Ξέρεις τι άλλο έχει θετικό η καραντίνα όμως? Για πες. Κρούσματα. Μάλιστα. Είχαμε πολλά κρούσματα. Μου το φύλαγες. Ναι, για πες. Είχαμε πολλά κρούσματα τις τελευταίες μέρες. Είδαμε και μία ανακοίνωση από το γραφείο τύπου της Νέας Μύρνης που κέντρισε το ενδιαφέρον. Όχι, μάλλον κέντρισε. Θα πω φόβησε μάλλον τους πολίτες της Νέας Μύρνης. Ναι. Πριν από αυτό, πριν πάμε στο θέμα, θα έχουμε την 3η 6 Απριλίου μία καινούργια σειρά τεστ, rapid test, στην κεντρική πλατεία Νέας Μύρνης. Ωραίος. Που θα διεξάγει ο ΕΔΗ, με τη βοήθεια του ΕΔΗ μάλλον. Ωραίος. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Μάλιστα. Πες τώρα ότι είναι πολύ καλό να γίνονται rapid test και όποιος θα διεξάγει είναι πολύ καλός. Όχι, δεν θα πω αυτό. Θα πω ότι είναι λίγο
τραγικό να γίνονται τέτοιες δηλώσεις. Εντάξει, το περνάμε. Ναι. Εντάξει, έχει να κάνει. Μου κάνεις τώρα, μου κάνεις την καλύτερη πάσα. Συγγνώμη, ήταν δυνατόν αυτά, δεν ξέρω, αυτά που ακούσαμε όλοι, δεν νομίζω ότι τα άκουσα μόνο εγώ. Δηλαδή, αυτές οι δηλώσεις που ακούσαμε σήμερα από τον Δήμαρχο. Στο ραδιόφωνο λες εσύ. Ναι. Πόσο σοβαρές ήταν. Δηλαδή, δεν ξέρω τι να πω. Ήταν στο ίδιο μήκος κύματος της πρώτης δήλωσής του με τις... Ότι καταδικάζουν τη βία. Ναι. Ναι, στο ίδιο μήκος κύματος ήταν. Τι να σου πω. Πάμε να τα πάρουμε από την αρχή. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Με πιάνει το παναστατικό μου και δεν μπορώ να κρατηθώ. Είχαμε και 25 Μαρτίου την περάσαμε, δεν αναφερθήκαμε καθόλου που είχε παναστατικό. Εντάξει, Μπακαλιάρος Κορδαλιά, 200 χρόνια, τα άλογα μας παρέλασαν, αφήσαν και το δώρο τους. Λοιπόν, για να λέμε τα πράγματα όπως ήταν. Ναι, βέβαια. Θα παρακαλώ. Διαβάσω όπως ήταν η ανακοίνωση από το γραφείο τύπου της Νέας Μύρνης. Παρακαλώ. Με τίτλο «Κατακόρυφη αύξηση κρουσμάτων στο Δήμο μας». Ναι. Ραγδαία είναι η αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στην πόλη μας τις τελευταίες ημέρες. Την προηγούμενη Δευτέρα και σύμφωνα με την πολιτική προστασία, τα κρούσματα της πόλης μας ανέρχονταν σε 138, από τα οποία τα 39 νοσηλεύονταν σε νοσοκομείο και τα 99 κατοίκων. Σήμερα η ενημέρωση από την πολιτική προστασία αναφέρει 176 κρούσματα, από τα οποία τα 45 νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και τα 131 κατοίκων. Εφιστούμε την προσοχή στους πολίτες μας να μην συνοστήσονται στο άλσος, τα πάρκα και τις πλατείες, να κρατούν αποστάσεις 2 μέτρων ένας από τον άλλον και να φορούν μάσκα. Χθεσινή η ανακοίνωση από το γραφείο τύπου Νέας Μύρνης. Μάλιστα. Και σήμερα είχαμε... Κάτσε, μην προτρέχεις. Ναι, εντάξει, ωραία, εντάξει, οδήγησέ με. Παρακαλώ. Μετράμε πάνω από ένα χρόνο καραντίνας. Ναι. Μετά από ένα χρόνο, λοιπόν, βλέπουμε χθες ανακοίνωση για τα πόσα κρούσματα έχουμε στη Νέα Σμύρνη και πόσα από αυτά είναι σε νοσοκομείο, πόσα κατοίκων, χωρίς να έχουμε κάποια προηγούμενη ενημέρωση. Και να πούμε ότι άλλη μια πρωτιά, δεν το έχει κάνει κανένας άλλος δήμος αυτό. Ναι, δεν έχει πει ότι έχω 173 κρούσματα και ότι 45 είναι στο νοσοκομείο και οι υπόλοιποι είναι σπίτι. Ναι. Αφού δεν έγραψε και τα ονόματα. Αφού δεν έγραψε και τα ονόματα, πάλι καλά. Ναι. Σε άλλες εποχές, χωρίς τα προσωπικά δεδομένα, μπορεί να το είχαμε κι αυτό. Και ξαναλέω, μόνο εμείς. Ναι. Παιδιά, Νέα Σμύρνη, όχι αστεία. Εδώ σας λέμε πόσοι είναι κατοίκων, πόσοι είναι σε νοσοκομεία, πόσοι πάσχουνε, από τι πάσχουνε, όλα. Όλα σας τα λέει ο Δήμος που τα γνωρίζει. Εννοείται. Τα γνωρίζει όλα. Και αυτό είναι ενδιαφέρον. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί, ας πούμε, ένας Δήμος να γνωρίζει αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή, πώς ξέρει ο Δήμος ότι εγώ... Ο Φίχη Ψή, ξέρω εγώ, ο Γιάννης, ο Γιώργος, η Μαρία, πήγαμε στο νοσοκομείο, ξέρω εγώ, βγήκε θετικός και νοσηλεύτηκε. Όπως είπε σήμερα ο Δήμαρχος στη συνέντευξη που έδωσε στο Sky με αφορμή την ανακοίνωση του γραφείου τύπου, είπε ότι κάθε Δευτέρα έχει ο ίδιος ενημέρωση από τον ΕΟΔΗ και την Πολιτική Προστασία για τον αριθμό των κρουσμάτων. Ναι, αλλά δεν βγαίνει, δεν έχει βγει κανένας άλλος δήμαρχος να τα ανακοινώσει αυτά και να πει ότι εμένα τόσοι δημότες μου έχουν αυτό και τόσοι δημότες μου το άλλο. Δηλαδή, πραγματικά, το μοναδικό που έχει μείνει είναι να πει και τα ονόματα. Ναι. Δεν ξέρω πώς πρέπει να το χαρακτηρίσω αυτό και αν πρέπει και ζωντανά σε αέρα να δώσω χαρακτηρισμό. Δεν θα το κάνω. Είναι κάτι πολύ ευαίσθητο. Είναι κάτι που προβληματίζει πολύ κόσμο, ασχέτως πολιτικών και παραταξιακών εδώ στρατοπέδων. Δεν μπορώ να καταλάβω τον τρόπο που σκέφτονται, γιατί είναι πολλά που συμβαίνουν τώρα τελευταία και έχουν το ίδιο σκεπτικό και την ίδια φιλοσοφία. Και αυτό είναι λίγο το ανησυχητικό, θα έλεγα, στο Δήμο μας.
Δεν ξέρω πραγματικά. Και εδώ θέλω να το, να το συνδέσω και με κάτι άλλο. Είχαμε τη Δευτέρα και θα την κάνω αυτή τη σύνδεση γιατί είναι στην ίδια φιλοσοφία και στο ίδιο σκεπτικό με αυτές τις δηλώσεις και, και αυτούς τους τρόπους σκέψης που έχουν στη Δημοτική Αρχή. Τη Δευτέρα ήταν να γίνει μια συνάντηση παρευρισκόμενων πολλών φορέων, όπως του Δημάρχου, των αρμόδιων αντιδημάρχων, συμβούλων κτλ. Της αντιπολίτευσης, γενικότερα, των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, να το πω πιο σωστά, εκπροσώπων τους, και των γονέων, τέλος πάντων, του συλλόγου των ΑΜΕΑ. Για το θέμα του κολυμβητηρίου και των ετεροδημοτών και όλο αυτό που είχε γίνει, το οποίο ήταν ατόπιμα και το παραδέχτηκαν και αρκετά μέλη της Δημοτικής Αρχής. Για αυτή τη συνάντηση ετήθηκαν αναβολής η πλευρά των ΑΜΕΑ και η πλευρά της αντιπολίτευσης, όλων των μελών της αντιπολίτευσης. Η Δημοτική Αρχή, ο Δήμαρχος και η Σύμβουλή του δεν το δέχτηκαν και πραγματοποίησαν τη συνάντηση μόνοι τους. Με δύο εκπροσώπους από ΑΜΕΑ. Νομίζω ήταν ένας από όλη την αντιπολίτευση, από μία παράταξη. Και δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος αν τελικά μείνανε εκπρόσωποι των ΑΜΕΑ. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, κάνεις μια συνάντηση. Πρέπει να είναι κάποιες πλευρές στο τραπέζι για να γίνει μια συζήτηση. Άμα εμείς οι δύο θέλουμε να συζητήσουμε κάτι με κάποιες άλλες πλευρές για ένα θέμα που απασχολεί τους άλλους και που εμείς τους δημιουργήσαμε πρόβλημα, πρέπει να είναι παρόντες. Πρέπει να το συζητήσουμε μαζί τους, να βρούμε μια λύση. Το να κάτσουμε εμείς μόνοι μας να τη βρούμε τη λύση στο πρόβλημα που εμείς δημιουργήσαμε για αυτούς και να μην τους έχουμε παρόντες, δεν μπορώ να το καταλάβω το σκεπτικό, συγγνώμη. Κοίτα, ακόμα και αυτό, άμα γινόταν, εγώ θα το άκουγα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν ακούσαμε ότι θα γίνει κάτι, ότι θα λάβουμε κάποια μέτρα για την επίλυση του θέματος. Το μόνο που ακούσαμε είναι σιγή. Μα πώς να πάρουν απόφαση, ναι, και δεν βγάλανε και κάποια ανακοίνωση, κάτι να μας πούνε τι έγινε τελικά που καταλήξανε. Όχι, και αυτή τη στιγμή εμείς δεν ξέρουμε τι έγινε εν τέλει στη συνάντηση. Μα πώς θα καταλήξεις κάπου όταν δεν είναι όλες οι πλευρές στο τραπέζι. Να συνομιλήσουν και να βγάλουν ένα πόρισμα, ένα αποτέλεσμα, κάτι. Να βρούνε ένα κοινό τόπο. Να βρούνε το σημείο που θα συμφωνήσουν. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Και μου μυρίζει έτσι, δεν ξέρω, όλο αυτό μου θυμίζει διαλυμένο τοπίο. Κάτι που ετοιμάζεται, που έχει ήδη καταρρεύσει, ας πούμε, και δεν ξέρουν από πού να κρατηθούν. Κοίτα, γενικά είμαστε σε μια φάση αποσύνθεσης όλοι. Ναι. Πράγμα δεν ξέρω τι άλλο να σου πω. Πάμε σε ένα διάλειμμα γιατί έχουμε αργήσει κιόλας. Ναι, πάμε σε ένα διάλειμμα πολύ σύντομο. Και επιστρέφουμε. Να πάρω και μια ανάσα γιατί φούντωσα. Και επιστρέφουμε με θέματα Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει αύριο. Ναι, και έτσι 2-3 ζητηματάκια που μας απασχολούν όλους και βγήκανε και στην επικαιρότητα σήμερα.
Η τέταρτη τακτική συνεδρίαση λοιπόν του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Σμύρνης θα γίνει αύριο. Μάλιστα. Όπως είπαμε, στις 4.30 το μεσημέρι. Υπέροχα. Μην το χάσετε. Μην το χάσετε με τίποτα. θα κρατήσει πάρα πολλές ώρες λογικά για αυτή. Ναι. δεν θα καταλάβετε τίποτα, δεν θα βγάλουν νόημα μεταξύ τους, οπότε είμαστε καλά. Θα είναι live μετάδοση στο YouTube, ναι. Όπως και τα τελευταία αρκετά δημοτικά συμβούλια. Και πάμε να δούμε τα θέματα. Ναι, να πούμε και στον κόσμο τα θέματα, έτσι θα τα διαβάσουμε έτσι μια γρήγορη. Πρώτο θέμα, συζήτηση για τη λειτουργία πάρκου σκύλων επί της πλατείας Δεξαμενής. Δεύτερο, έγκριση ταμιακών απολογιστικών στοιχείων, εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2019. Θέμα τρίτο, αποστολή απολογιστικών στοιχείων γάμα τριμήνου 2020. Εν τω μεταξύ ακούγεται λες και ναι, είναι διαβάζουμε κάποιο λόγο. Wow, ξέρω, ναι. Τέταρτο θέμα, αναμόρφωση στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2021. Πέμπτο, αναμόρφωση στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2021 του Νόμπου Δουδού, Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Νέας Σμύρνης. Αναμόρφωση στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2021 Νούπου Δουδού, Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων, Εθνική Στέγη του Δήμου Νέας Σμύρνης. Εντάξει, εδώ θα είναι το skip στο YouTube όταν το βλέπουν επανάληψη. Έβδομο θέμα, υπογραφή της δέσμευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης στο νέο Σύμφωνο Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια. 8. Έγκριση αναγκαιότητας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του αρχείου του Δήμου μας. Εν τω μεταξύ, τώρα θα κάνω, θα το σπάω σιγά σιγά. Τώρα, όσο προχωράμε, μου κάνει σαν. Να το πω. Σαν. Θυμάσαι το Eurovision. Ναι. Που λένε αυτός παίρνει 12 πόντους, απλά ανάποδα. Ναι. Ένα το θέμα. Έγκριση αναγκαιότητας μίσθωση ακινήτου για στέγαση του δεύτερου ΚΕΠ. 10. Σύσταση 4 προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κλάδου ΠΕ πτυχιούχων φυσικής αγωγής κατ' εφαρμογή της απόφασης μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών. 11. Θέμα. Προσδιορισμός επαναδιορισμός επικαιροποίηση προϋποθέσεων ένταξης και δικαιολογητικών δικαιούχων στις δομές και τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής. Εξουσιοδότηση τη διαχείριση επιτροπής του κοινωνικού παντοπολίου για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της στα εν λόγω προγράμματα και δομές της κοινωνικής πολιτικής. 12. Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβίβασμο με την ανώνυμη εταιρεία Εταιρεία Ιδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης ΑΕ. Και 13. Αυτή τη φορά είναι λίγα τα θέματα, δεν είναι 20 φεύγα, όπως το πρώτο τελευταίο τακτικό. 100%. 13. Λοιπόν, θέμα λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου από τα αθλητικά σωματεία της πόλης μας. Αυτό το 13ο θέμα δεν ξέρω άμα. Σχετίζεται. Μάλλον σχετίζεται μάλλον με το θέμα με τα ΑΜΕΑ και το κολυμπητήριο. Αλλά επιφυλασσόμαστε. Ναι. Μέχρι να το διαπιστώσουμε. Δηλαδή η απόφαση ελήφθη. Θα μάθουμε. Μάλιστα, υπέροχα. Μετά από 5 κουραστικές ώρες θα μπούμε στο 13ο θέμα και θα μάθουμε. Βλέπω αρκετά ενδιαφέροντα θεματάκια. Δεν ξέρω, που με προκαλούν πάρα πολύ να μιλήσω. Γιατί θα πρωτομιλήσεις? Έλατε, γιατί να πρωτομιλήσω. Τώρα, ας πούμε, μετά την απόφαση να μετακομίσουμε στο Μινέτα, εδώ βλέπω έγκριση αναγκαιότητας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του αρχείου. Δηλαδή, έχουμε ήδη πόσα διάσπαρτα γραφεία στη Νέα Σμύρνη ο Δήμος. Πήγε νίκιασε και άλλα γραφεία. Έτσι, ωραία, μεγάλα, 100%. Και θέλει να πάρει κι άλλο χώρο για το αρχείο. Συν από ό,τι βλέπω και για δεύτερο ΚΕΠ. Ναι. Εδώ τώρα. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω, δεν έχω διαβάσει καλά τα θέματα για να ξέρω τι είναι από πίσω. Αλλά βλέπω ότι όλες οι υπηρεσίες του ΚΕΠ γίνονται και ηλεκτρονικά πλέον. Ναι. Εγώ βλέπω ότι κάποιοι μας κοροϊδεύουν. Να το πω λαϊκά. Εγώ πιστεύω ότι κάποιοι
Μας κοροϊδεύουν. Εδώ βλέπουμε και προσωποπαγών θέσεων. Εδώ ιστορίες ιδιωτικού δικαίου, φωτογραφίες ωραίες εδώ, αναμορφώσεις στοχοθεσίας, ακόμα δεν μπήκε το 21, αναμόρφωση. Ναι. Επιτυχία, μεγάλη επιτυχία βλέπω. Ο προϋπολογισμός πρέπει να κάνει, πρέπει για τον προϋπολογισμό πρέπει να κάνανε φοβερή δουλειά. Και η αντιπολίτευση και η συμπολίτευση. Όλοι μαζί. Πρέπει να δουλέψανε τόσο πολύ που έχουν κάνει ήδη 500 αναμορφώσεις. Δηλαδή αυτό. Αναμορφώσεις για ένα προϋπολογισμό που δεν πέρασε και πέρασε αναγκαστικά επειδή δεν υπήρχε άλλη λύση. Ναι. Εδώ πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι άνθρωποι που αποφασίζουν για το Δήμο, που αποφασίζουν για τα οικονομικά του Δήμου, που καθορίζουν πολλά πράγματα εδώ που ζούμε, που βγαίνουν και κάνουν κάτι δηλώσεις επικώς απαράδεκτες, θα το πω, για να μην πω κάποιο πιο βαρύ χαρακτηρισμό. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, άμα κάποιος κάτσει και τα δει αυτά σοβαρά, δεν θα κάνανε ούτε για θέσεις που αλληλοχαρακτηριστήκανε μεταξύ τους στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Θυμόμαστε κάτι χαρακτηρισμούς ωραίους, μεταξύ Δημάρχου και αντιπολίτευσης και ιστορίες. Αυτοί όλοι μαζί, λοιπόν, δεν θα κάνανε ούτε για αυτές τις θέσεις σε μια σοβαρή εταιρεία, σε μια σοβαρή επιχείρηση. Θα φεύγανε κλωτσιδών. Δηλαδή, αυτά είναι γελία πράγματα εδώ. Αυτά είναι γελία πράγματα. Μόνο και μόνο που λες τη λέξη σοβαρό και μιλάμε για Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, αυτοί οι άνθρωποι όμως έχουν ψηφιστεί και καθορίζουν τα πράγματα στη Νέα Σμύρνη. Ναι. Δηλαδή, είναι τραγικό. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Είναι και επικίνδυνο μαζί, αλλά δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Καλά. Πολύ περισσότερα επί Δημοτικού Συμβουλίου θα έχουμε την επόμενη Τρίτη. Σίγουρα, ναι. Μετά τα αυριανά, έτσι, τα αυριανά επεισόδια. Τα αυριανά επεισόδια. Έτσι που θα δούμε τι θα γίνει. Θα σας έχουμε ανάλυση Δημοτικού Συμβουλίου, θα σας έχουμε χαρακτηρισμούς μεταξύ των συμμετεχόντων. Ναι. Να πούμε έτσι πολύ γρήγορα όσο προλαβαίνουμε κάποια μικρά θεματάκια που παίζουν πολύ και έτσι μου τράβηξαν και εμένα την προσοχή. Είχαμε μια δράση της προάλλης στην πλατεία, από μια δράση διαμαρτυρίας, θα λέγει κανείς. Προχθές, την Κυριακή. Ναι, από μαθητές του 7ου Γενικού Λυκείου, για τους συλληφθέντες που είχαμε. Για τους μαθητές. Ναι. Εντάξει, ήταν η συμβολική η κίνηση, καλά κάνανε τα παιδιά. Εντάξει, πάντα θα υπάρχουν κάποιες φωνές ακραίες που θα επιτεθούν σε τέτοιες συμβολικές κινήσεις διαμαρτυρίας, αλλά δεν ακούγονται καν, γιατί εντάξει, είναι εκτός πλαισίου λογικής και νοημοσύνης και δημοκρατίας. Μια ωραία κίνηση, σε αντίθεση με το Δήμο που δεν είδαμε να κάνει κάποια κίνηση. Όπως ούτε για την 25η Μαρτίου είχαμε κάποια κινητοποίηση, πέραν της εστίας που ξαναείπαμε. Ναι, εντάξει, ναι, δεν είχαμε κάτι. Νομίζω για μένα είναι πολύ σημαντικό το ότι δεν βοηθήσανε τελικά τους ανθρώπους που συνελήφθησαν άδικα. Ας είναι καλά λοιπόν οι μαθητές που μπορούν να κάνουν κάποιες έστω και συμβολικές κινήσεις. Πήγαινε σε κάτι πιο ελαφρύ γιατί δεν ξέρω. Έχω αρχίσει και βλέπω. Τώρα τι να σου πω. Αυτά τα θέματα που έχουμε δεν τα βλέπω ιδιαίτερα ελαφριά. Τώρα θα σε τσιτώσω παραπάνω. Oh. Θα σε πάω λοιπόν στον Άταλο. Ναι. Το κινηματογράφο που πέρασε και κατοχυρώθηκε και είναι η ιδιοκτησία του Δήμου πλέον. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα θέμα που κοινοποίησε σήμερα το γραφείο τύπου Νέας Μύρνης. Το οποίο μας είπε το γραφείο τύπου τι θα γίνει ο Άταλος. Όχι. Με τι χρήση δηλαδή το αγόρασε ή το... Δεν ξέρω. Εδώ νομίζω ταιριάζει μια παροιμία. Εδώ ο κόσμος καίγεται. Ναι. Αλλά δεν θα την πω την υπόλοιπη, ναι. Κοίταξε, υπό άλλες συνθήκες, ωραίο, σωστό. Καλά κάνανε, όμορφα κτλ. Έχουν αλλάξει όμως τα πράγματα.
Δεν είμαστε ούτε 2 χρόνια πριν, ούτε 4 χρόνια πριν, ούτε 14 χρόνια πριν. Είμαστε σήμερα. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει και εφόσον έχουμε κάτι ιδιόκτητο, γιατί δεν το εκμεταλλευόμαστε, να μην πάμε και νοικιάζουμε δεξιά και αριστερά και πληρώνει ο Κοσμάκης για να νοικιάζουμε δεξιά και αριστερά ό,τι μας κατέβει. Λέω εγώ τώρα κάτι, ρε παιδί μου, λέω εγώ τώρα. Ρωτάω, ερώτηση κάνω, χωρίς να ξέρω τι ακριβώς σκέφτονται οι κύριοι. Και δεν μας έφταναν όλα αυτά. Δεν μας έφταναν όλα αυτά. Έχουμε και τα τρόλ. Τα τρόλ. Το οποίο βέβαια είναι μεγάλο θέμα συζήτησης. Δεν μπορούμε, δεν προλαβαίνουμε να το αναλύσουμε σήμερα. Αλλά εσύ μπορείς να μιλάς 2 εκπομπές μόνος σου. 2 εκπομπές, εύκολα. Εύκολα, εύκολα. Δώστε μου 2 εκπομπές να μιλάω μόνο για τα τρόλ. Είναι ένα πολύ σύγχρονο φαινόμενο. Είναι ένας τρόπος που έχουν βρει... Καταρχάς, όταν λέμε τρόλ, εννοούμε ψεύτικα προφίλ στο Facebook. Ναι, στα social media, στα social δραστηριοποιούνται, media, ναι, κυρίως στο Facebook. Όμως εκεί έχουν τη μεγάλη δύναμη, επιρροή και έκταση που το συναντάμε όλο αυτό. Χρησιμοποιούνται για να επηρεάσουν καταστάσεις. Να... Προπαγάνδα, δεν κάνουν κάτι προπαγάνδα, άλλο. Ακριβώς. Προπαγάνδα ή ίσως και απλά για να... Η προπαγάνδα ή προβοκάτσια. Δηλαδή και τα δύο κάνουν. Αναλόγως ποιος κρύβεται. Αναλόγως, ναι, και τι τα ωφέλη τέλος πάντων που μπορεί να έχουν κάποιοι άνθρωποι. Όμως, παρόλο που αυτό είναι κάτι πολύ άσχημο για την εποχή που ζούμε και επικίνδυνο, το θετικό είναι ότι αυτό που διαπίστωσα κι εγώ σήμερα στα social είναι ότι ο κόσμος το έχει μυριστεί αυτό το παιχνιδάκι. Και έχουν αρχίσει πια και τους επιτίθενται δημόσια. Δηλαδή, του λένε, έχει καταλάβει ο κόσμος ότι εντάξει, άσε μας, ρε μεγάλε, άλλο ένα τρολ. Και μάλιστα το θετικό είναι ότι καταλαβαίνουν και πού αποσκοπεί. Άρα νομίζω ότι για την προπαγάνδα δεν θα έχει κάποιο νόημα να συνεχίσετε να το κάνετε αυτό όσοι το κάνετε. Ο κόσμος το έχει πάρει χαμπάρι. Και παρόλα αυτά νομίζω δεν θα σταματήσει αυτό. Καλά, δεν θα σταματήσει, όχι, τι... Θα ανακυκλώνουμε ξανά και ξανά. Εντάξει, μα νομίζουν ότι απευθύνονται σε χαζούς. Αλλά ο κόσμος έχει πάρει γραμμή, έχει καταλάβει τι γίνεται. Και δεν θα έχει το αποτέλεσμα που θέλετε. Δηλαδή, άδικα σπαταλάτε ώρα και δύναμη και φαιαουσία γι' αυτό. Γνώμη μου, έτσι, γνώμη. Και πάμε και στο τελευταίο θέμα, για να μην σε αφήσω να επεκταθείς πολύ. Okay. Έχουμε πάρα πολλά αυτοκίνητα πάνω στα πεζοδρόμια. Το έχετε ξανακούσει αυτό? Μα γιατί είναι τα πεζοδρόμια? Δεν κατάλαβα. Τι σου φαίνεται περίεργο? Ακριβώς. Αλλά τώρα βλέπουμε και φωτογραφίες με αυτοκίνητα που κλείνουν όχι μόνο πεζοδρόμια, κλείνουν και πεζοδρόμια πάνω στα οποία είναι οι ράμπες για τυφλούς. Η όδευση που έχουν το... Ναι. Η όδευση. Οδηγός, ναι. Βλέπουμε ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται. Και εδώ το περίεργο και το ανησυχητικό είναι ότι άμα τους το πεις αντιδράνε κιόλας. Και πού να το βάλω? Εκεί υπάρχει απάντηση άμα θέλετε. Δεν μπορώ να την πω ναι. Θα την πω εγώ, είναι στο Polispark. Ναι. Η εκπομπή περιέχει τοποθέτηση προϊόντων. Όχι, δεν είναι αυτή η απάντηση που σας έδωσε ο Γιώργος, είναι μία άλλη. Να το βάλετε, ξέρετε πού. Δεν ευθύνεται ο κόσμος που θέλει να περπατήσει στα πεζοδρόμια, ούτε οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη τους οδηγούς στα πεζοδρόμια για να κινηθούν. Δεν ευθύνονται που δεν μπορείτε να βρείτε να παρκάρετε. Δεν ευθύνονται που η πόλη έχει σοβαρότατο πρόβλημα με το παρκάρισμα και με το πάρκινγκ γενικότερα. Έχει σοβαρότατο πρόβλημα. Και συνεχώς το δυσχεραίνουμε αυτό το πρόβλημα. Και το δυσχεραίνουμε. Υπάρχουν άνθρωποι να απευθυνθείτε, υπάρχουν άνθρωποι να πάτε αυτό το πρόβλημά σας. Δεν είναι λύση δηλαδή το ότι επειδή εγώ δεν έχω που να παρκάρω, να μεταφέρω το πρόβλημα και το βάρος στον άνθρωπο που πρέπει να χρησιμοποιήσει τα πεζοδρόμια, που πρέπει να χρησιμοποιήσει τις ράμπες. Έτσι.
μπορείτε. Υπάρχει, ακόμα και γι' αυτό υπάρχει παροιμία. Λέει το πρόβλημά σου στο δήμαρχο. Έτσι, τι τους έχουμε. Όχι, μα πραγματικά, συγγνώμη, τι τους έχουμε. Δεν είναι εδώ για να δίνουν λύση στα προβλήματα της πόλης. Δεν είναι εδώ για να κάνουν μια καλύτερη πόλη. Κατά τα άλλα, είμαστε μια. Συμμετέχουμε και σε πρόγραμμα φιλικής πόλης προς την οικογένεια, προς το. Ναι, και είμαστε και πολύ πρότυπο. Εάν αυτά είναι τα πρότυπα, αφήστε το. Καλύτερα πάμε στους κάμπους να ζήσουμε ή δεν ξέρω. Ας έρθουν να μας καταλάβουν οι εξωγήινοι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δηλαδή, πραγματικά. Τέλος πάντων, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της περίοδος εκπομπής. Θύμισε πριν τελειώσουμε. Ναι. Ναι. Έχουμε καινούριος προφήτης που έχει κυκλοφορήσει. Ανάποδα. Γυρνατό. Ανάποδα. Γυρνατό. Θα γυρίσω από εδώ. Φανεί. Πώς θα φανεί. Έτσι. Ωραία. Σωστός. Με το πονάω που είναι από την. Από το περιστατικό της απρόκλητης αστυνομικής βίας. Και να ξαναθυμίσουμε τη δράση μας με τα καπάκια. Μην διστάσετε να μας στείλετε, να μας πάρετε τηλέφωνο. Ήδη είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Εγώ βλέπω τώρα είναι εδώ. Έρχονται σωριδών. Και να δω τι θα πρωτοπρολάβουμε να μαζέψουμε. Θα τα προλάβουμε όλα, τι να κάνουμε. Τέλος πάντων, αυτά από εμάς για σήμερα. Ήταν άλλο ένα κάτω πράξη με το χρόνο τον Τάγιο. Και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.